Κοντά μας η Ελένη Κατσούλη. Ελένη, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκα. Καλό μεσημέρι. Πολύ, καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθες με αυτά τα πεντανόστιμα πιάτα που μας έχεις ετοιμάσει, που ακόμα και εμείς που δεν είμαστε παιδάκια τα ζηλεύουμε. Ναι, γιατί είναι για όλους. Μπορεί να ξεκινάμε. Έχεις. Γιατί ναι. Η υγιεινή διατροφή πρέπει να είναι για όλους. Όχι μόνο για τα παιδιά. Τα παιδιά μας αλλάζουν και μας κάνουν καλύτερους. Ναι, δίκιο έχεις. Μιλάμε για παιδιά και έτσι βλέπω αυτές τις μικρές μινιατούρες, ας πούμε, μπισκότων, αλμυρών ή γλυκών. Και αυτό δοκίμασα είναι καρότο. Πριν, ναι, αυτό είναι παιδιά. Και όσο μικρό φαίνεται, άλλο τόσο σε γεύση μπορεί να σου. Εντυπωσιάζει τον Γρανίσκο, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να δοκιμάσετε πριν ξεκινήσουμε και πάρα πολύ χαίρομαι. Έκλεψα λίγα εδώ από κάτω, μας έχεις φέρει εφεδρικά εδώ. Έτσι, 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 ήξερε η Ελένη ότι θα τις χαλάσουμε. Γιατί αυτά τα στήσαμε, τα έχουμε για ντεκόρ. Λοιπόν, πόσο εύκολο είναι τελικά η μαμά και ο μπαμπάς να ετοιμάσουν κάτι γρήγορο και ταυτόχρονα υγιεινό, και είναι πράγματα τα οποία δίνεις μέσα από το Instagram. Δίνω από το Instagram και από τη σελίδα μου. Είσαι blogger, ναι. Είσαι φτάσει σε 16.000 περίπου ακολούθους, ναι, δεν είναι και λίγοι. Ναι, κοντεύουμε στο 17, όχι. Μπράβο. Η αλήθεια είναι ότι μεγαλώνει παρέα γρήγορα. Μπράβο, να μεγαλώσει κι άλλο, να πας στους 100.000 που έχει φτάσει εδώ η Χριστιανή Σκούρα. Λίγο δύσκολο μέχρι εκεί, αλλά εντάξει. Θα φτάσεις, θα φτάσεις, θα φτάσεις. Υπομονή, κόπο και δουλειά θέλει. Πόσο εύκολο τελικά είναι να φτιάξουμε έτσι μικρά υγιεινά γεύματα σε σύντομο χρονικό διάστημα και να το παιδί μας να είναι συνεχώς εφοδιασμένο στο σχολείο, στη βόλτα του, στο παιχνίδι, μετά την προπόνηση, ας πούμε. Λοιπόν. Βλέπουμε και φωτογραφίες βέβαια από το χρόνο. Ναι. Ωραία. Εκπληκτικές φωτογραφίες που ξέρεις, τώρα είναι και γευστικές και μας κάνει όρεξη να δοκιμάσουμε, ρε Ελένη. Αυτά είναι τα πιάτα που φτιάχνω στο μικρό μου, ο οποίος είναι 2 χρονών τώρα. Είναι πολύ ευτυχισμένος ο γιος σου, σίγουρα. Η αλήθεια είναι ότι τρώει καλά, δεν έχει παράπονο. Και ναι, είναι πολύ εύκολο για να απαντήσω και στην ερώτησή σου. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Πιο εύκολο από ό,τι νομίζουμε. Με απλά υλικά που. Εντάξει, εγώ χρησιμοποιώ και πιο περίπλοκα, αλλά με πολύ απλά υλικά, όπως για παράδειγμα με παντζάρι και καρότο και φέτα, είναι αυτά τα muffins. Muffins αλμυρά. Ναι. Με καρότο, παντζάρι και φέτα. Με απλό αλεύρι που γίνονται πραγματικά μέσα σε 5 λεπτά. Γιατί δεν χρειάζεται στύψιμο το καρότο ή κάτι, είναι πολύ εύκολο. Μπάρες δημητριακών βλέπω εγώ εδώ. Αυτές είναι μπάρες με βρώμη και καρότο επίσης. Βρώμη και καρότο. Ναι. Οι οποίες είναι πάλι πολύ εύκολες. Όλη τους η γεύση είναι και στα μπαχαρικά που μπαίνουν. Mm-hmm. Ο μικρός μου τις αγαπάει. Τις κάνω κάποιες φορές ομές. Τώρα εδώ είναι ψημένες, κάποιες φορές πιο λεπτές. Δηλαδή μπορούμε να παίξουμε και να κάνουμε πράγματα. Ωραία. Και το κυριότερο είναι ότι πλέον τα κάνουμε μαζί. Δηλαδή, ακόμα και τα κρετσίνια που τα φτιάξαμε το πρωί. Έχουμε τη λεκανίτσα, έχει το πύργο του δίπλα μου. Ανακατεύει, θέλει να ρίξει. Πλέον έχει και άποψη στην ποσότητα που θα πέσει μέσα στο μπολ. Αυτό είναι και ένα κόλπο για να κρύβεις μέσα λαχανικά τα οποία το παιδί μπορεί να μην κατανάλωνε υπό άλλες συνθήκες. Γενικά, εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Το κρύβω τα λαχανικά, γιατί δεν μου αρέσει το να τα ξεγελάμε. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό είναι ένα μάφιν που έχει παντζάρι. Και εκείνη την ώρα που είναι, είναι ροζ. Αν δει το παντζάρι αυτό καθεαυτό, μπορεί και να μην του αρέσει. Αν το δει έτσι, το προσελκύει. Είναι ροζ. Και επίσης πάντα προσφέρουμε ναι, το παντζάρι εκεί, αλλά θα το προσφέρουμε στο πιάτο. Ο γιος σου, δηλαδή, μισό λεπτό. Είναι τώρα μια ερώτηση που έχει να κάνει με το οικογενειακό. Ο γιος σου, δηλαδή, αφομοίωσε κατευθείαν την όψη των λαχανικών και τη γεύση και του τα πέρασες έτσι κατευθείαν. Ξεκινήσαμε έτσι. Καταρχάς, ο γιος μου ξεκίνησε με κομμάτια και δεν ξεκίνησε με αλεσμένα τη διατροφή του. Οπότε, τι ναι. Τον ταΐζες, δηλαδή, πριν. Αλεσμένα, δεν ήθελε ποτέ να τον ταΐσω, οπότε μόνος του με οδήγησε. Βραστά λαχανικά. Βραστά λαχανικά. Ναι, ναι. Και υπάρχουν παιδάκια και παιδάκια. Εξού και το BLW που ακολουθεί, το Little Hands, είναι η μέθοδος που ακολουθήσαμε, Baby Led Winning λέγεται. Και το παιδί μου έτρωγε κομμάτια, οπότε ναι, είναι εξοικειωμένος με τα λαχανικά αρκετά. Και γι' αυτό και πλέον άποψη, θα μου πει να κάνουμε τις μπάρες καρότο ή να μας κάνουμε. Λοιπόν, μπάρες καρότου. Μάφιν με παντζάρι, είπαμε προηγουμένως. Ακριβώς. Καρότο και φέτα. Ναι, σωστά. Και έχουμε τα στίξ εδώ, τα κριτσίνια, πώς θα λένε αυτά. Κριτσίνια με ντομάτα και ελιές, τα οποία είναι εκπληκτικά, αν δεν θα δοκιμάσουμε. Φυσικά. Και εδώ είναι η συνταγή που θα κάνουμε. Κάτι αλμυρό είναι εδώ. Ναι, λοιπόν είναι κράκερ καρότου με ένα dip φυσικό βούτυρο γιαούρτι και πάπρικα. Θα μας αφήσετε μετά στο τέλο. Τα μπολάκια να τα πάρω και μπορείτε να κρατήσετε. Εντάξει. Και γενικά, επειδή μιλάμε για σνακ, να πω γρήγορα ότι το πιο σημαντικό σνακ που μπορούμε να έχουμε είναι αυτό που μας προσφέρει η φύση, δηλαδή τα φρούτα και τα λαχανικά. Πάμε να φτιάξουμε ευθύς αμέσως. Να μάθει και ο κόσμος να πάρει μία γεύση πώς με απλές κινήσεις, με λίγα υλικά που βρίσκουμε πάντοτε μέσα στο
ψυγείο μας, μέσα στο σπίτι μας. Μπορούμε να φτιάξουμε από μπάρες δημητριακών μέχρι μάφιν λαχανικών. Και κράκερ που θα φτιάξουμε και τώρα. Και κράκερ που θα φτιάξουμε τώρα. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, δύο αυγά. Κράκερ. Για τα κράκερ θα χρησιμοποιήσουμε πρώτα. Άσε, θα τα πλύνω εγώ μετά. Μην για να μην είναι στη μέση. Τα υλικά θέλετε να σας τα πω. Θέλετε να τα διαβάσω εγώ. Είναι αυτά εδώ. Ναι. Ωραία, θα κάνουμε ό,τι τα ξέρω απ' έξω. Βλέπεις εκεί που είναι το χαρτί. Βέβαια, πώς δεν βλέπω. Μάλιστα. Τι εννοεί. Ότι είσαι πολύ ψηλή γι' αυτό. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια καρότο τριμμένο, 150 γραμμάρια αλεύρι βρώμης, πολύ ωραία προσθήκη, 30 γραμμάρια τυρί τριμμένο, 2 αυγά, τα οποία έχουμε ήδη τοποθετήσει, 3 κουταλιές σούπα σπόρους τσία, η οποία είναι πάρα πολύ θρεπτική, θέλω να πω εγώ. Να βάλω λίγο μου πινελιά από αυτά που έχω διαβάσει. Σωστά. Θα χρειαστούμε ελαιόλαδο, 1,5 κουταλιά της σούπας. Θα χρειαστούμε και τζίντζερ. Ναι, γιατί θέλουμε λίγη γεύση. Τώρα δεν έχω βάλει πάρα πολύ, γιατί δεν ξέρω πόσο σας αρέσει. Επειδή είναι αλλά να... μια γεύση, ξέρεις, δύσκολη. Ναι, που σε ακριβώς. Κάποιος αρέσει, κάποιος δεν αρέσει. Λοιπόν, να πω για το ότι τώρα έβαλα καρότο, το οποίο έχω κάνει την προεργασία σπίτι. Δηλαδή, καταρχάς είναι ζυγισμένο 100 γραμμάρια τριμμένο και όχι ολόκληρο. Και το στίβουμε το καρότο. Απλά, ναι, για παράδειγμα, σε αυτές τις δύο συνταγές δεν χρειάζεται να γίνει αυτό. Σε αυτή όμως που είναι cracker, είναι μια διαδικασία που μας παίρνει 2 λεπτά παραπάνω. Να βάλουμε σε ένα πανί το καρότο, να το στύψουμε, ναι, να φύγουν τα υγρά. Όπως και το αγγούρι που κάνουμε στο τζατζίκι όταν φτιάχνουμε. Έτσι δεν γίνεται. Δεν είμαι πολύ φαν του τζατζικιού. Εγώ είμαι full fan και επειδή ξέρω όλες τις συνταγές. Να συνεχίσω να διαβάσω και για τον dip, να ολοκληρώσουμε. Όχι, να τελειώσουμε αυτό. Ναι. Λοιπόν, οπότε έχω στύψει το καρότο και το βάζω στημένο. Το υγρό δεν το πετάμε από το καρότο. Μπορούμε να το βάλουμε ή στο φαγητό μας ή να κάνουμε κάποιο. Να το εδώ είναι. Ή να κάνουμε κάποιο smoothie, κάπως να το χρησιμοποιήσουμε τέλος πάντων. Okay. Λοιπόν, έβαλα τα αυγά τα έχω χτυπήσει, έβαλα το καρότο, το τυρί. Λίγο λαδάκι. Λίγο λάδι, 1,5 κουταλιά της σούπας είναι. Και η σπόρη τσία που όπως είπε πολύ σωστά η Χριστιανά είναι πολύ θρεπτική, η οποία επίσης βοηθάνε εδώ στη συγκεκριμένη συνταγή τα επιπλέον υγρά να τα απορροφήσουν έτσι ώστε να βγει πιο τραγανό ακόμα το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Οπότε όταν πολλές φορές με ρωτάνε να παραλείψουμε τους σπόρους τσία, η απάντησή μου είναι όχι. Δεν τους παραλείπουμε. Δεν ενοχλούν το στομαχάκι του μικρού παιδιού ακόμα και αν είναι. Εντάξει, και η ποσότητα των 2... που θα... Όχι, ο μικρός μου έτρωγε από 7-8 μηνών και τον, ναι, βοηθούσε και σε κάτι συγκεκριμένο. Ήταν. Α, okay, η ποσότητά του. Η ποσότητα, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είναι, να μην υπερβαίνει στους ενήλικες 1,5 με 2 κουταλιές της σούπας. Αλλά επειδή. Θα βάλω γάντια τώρα. Mm-hmm. Αλλά επειδή είναι μικρή η ποσότητα που καταλήγει στο ένα κράκερ, δύο που θα φάμε, δεν υπάρχει. Σωστό. Θέμα. Λοιπόν, αφού έχουμε βάλει όλα τελικά μέσα, τα έχουμε βάλει όλα, Χριστιανά, που διαβάζεις, ναι. Το τζίντζερ δεν έχουμε βάλει. Πάμε να βάλουμε το τζίντζερ, σε τι ποσότητα. Ναι, να σου παρακαλώ. Είναι, λοιπόν, γράφω 3/4 το κουταλάκι του γλυκού, αλλά παρόλα αυτά είναι αυτό που είπα πριν, ότι είναι στα γούστα του καθενός. Κάποιοι μπορεί να το παραλείψουν, να βάλουν κάτι άλλο. Δηλαδή, είναι στον καθένα, στις γεύσεις του. Λοιπόν. Θες να μου βάλεις λίγο. Ένα κουταλάκι, στη μύτη, πόσο περίπου το μάτι. Συγγνώμη, ξέχασα. Βάλε. Το φοβάται τώρα η Χριστιανά. Ναι, εντάξει. Βλέπεις, εντάξει, μην το βάλεις όλο. Και παράπεσε. Λοιπόν. Πες μου εσύ και εγώ θα σταματήσω. Βάζε. Λοιπόν, ωραίο το τζίντζερ, είναι ωραίο. Πολύ ωραίο. Εμάς μας αρέσει. Γενικά το χρησιμοποιώ και σε πόριτς, διάφορες συνταγές. Και σε... Είναι πολύ ωραίο στην κολοκυθόσουπα, σε τέτοιες. Η σούπα γενικά νομίζω δίνει μια ωραία έντυπη. Έτσι, ναι, μια ψάδα, κάτι που το χρειάζονται. Λοιπόν, τώρα, η ζύμη μας είναι σχεδόν έτοιμη. Τέλεια. Πες μου. Λοιπόν, για να μην λερώσουμε, και το κάνω και στην κουζίνα μου, γιατί φτάνει που λερώνει ο μικρός, δεν ανοίγουμε χρειάζεται να λερώνω κι εγώ. Το ένα. Ακριβώς. Κάνω αυτή την πατέντα. Μισό λεπτό να βάλω και εγώ τα γάντια μου, σας παρακαλώ πολύ. Τέλεια. Θέλω να βοηθήσω σαν μπαμπάς. Πρέπει να μαθαίνω και εγώ. Σωστά. Να δείχνετε και σε εμάς που δεν έχουμε ακόμη παιδάκια. Γευματάκια. Πόσο είναι μικρός σου? Είναι 20 μηνών. Έχουμε μικρή 19, διαφορά. 19, ναι. Τον χαίρεσε. Αλλά λοιπόν, τρώει τα πάντα. Τρώει τα πάντα. Δεν Τέλεια. Έχει σημασία να του το κρύψεις ή όχι. Έτσι ακριβώς. Θα το φάει. Αυτό πρέπει. Περνάνε γενικά τις φάσεις τους που ξεχνάνε ότι κάτι το τρώγανε και ξαφνικά δεν θέλουν να το φάνε. Συμβαίνει και αυτό. Αλλά
Λοιπόν, δεν θα το βάλω όλο για να το κάνουμε πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Οπότε... Βάζουμε από πάνω το άλλο, ναι, για να το πατήσουμε. Για να το πατήσουμε, σωστά. Τέλεια το έχεις κάνει. Τέλεια. Θες να κάνω εγώ τη δουλειά, τη βαριά. Αφού πήγα σε προετοιμάστηκες, ε. Ωραία, λοιπόν. Η βαριά δουλειά, ναι, είναι αυτή και αυτή. Ξεκινάμε. Εγώ θα κάνω το εύκολο με το, θα κάνω λοιπόν, έχω φέρει να διαλέξεις, Χριστιάνα. Τι θέλεις. Εντάξει, δεν τα έφερα όλα, έφερα λίγα. Γρηγοράκι μου, ετοιμάσου. Λοιπόν, εγώ θα πάρω την καρδούλα. Είμαι σίγουρη. Είμαι προβλέψη. Κοίτα τώρα. Εδώ δίπλωσε λίγο. Λοιπόν, εδώ δεν πειράζει. Όχι, δεν μας πειράζει. Γενικά είμαστε καλά. Ωραία. Τώρα, το πάχος εννοείς. Ναι, στο πάχος. Αυτά που έχω κάνει είναι λίγο πιο χοντρά. Στα γενέθλια του μικρού τα έκανα αρκετά λεπτά για τους μεγάλους, τύπου κράκερ σαν τα τσίπς. Και ήταν, άρεσαν πάρα πολύ. Οπότε τώρα αυτό που κάνουμε είναι... Ναι, πολύ έχετε, εντάξει, εδώ θα λαβώσει, τα έχετε κάνει όλα. Οπότε, καρδούλα. Απλά λίγο βάζουμε λίγη δύναμη. Πάλι λίγο δύναμη, Χριστιάνα. Τράβηξε το. Ορίστε. Γιατί... Δεν είναι... Τι κάνεις να μου το χαλάσεις! Γίνεται ανάποδα που λοιπόν, είναι πιο όμορφο. Γενικά, δεν είναι... Δεν θα καταλάβει τίποτα το παιδί. Αν χρησιμοποιήσουμε τον πύραυλο, για παράδειγμα, που είναι, είναι για μπισκότα, δεν κόβει τόσο καλά, αν δείτε το... Ναι. Το καρότο, όσο καλά... Έβγαλα και το γάντι μου. Όσο καλά το κόβει αυτό που είναι για λαχανικά. Κάτσε να το δείξουμε λοιπόν, στον κόσμο εδώ. Το πυραυλάκι, πώς το λένε αυτό, το διαστημόπλιο. Διαστημόπλιο, καρδούλες. Εννοείται ότι αν δεν έχουμε κουπάτ, κάτερς τέτοια, μπορούμε είτε με ένα μαχαίρι να κόψουμε τετραγωνάκια. Σωστό. Είτε εγώ έχω αυτό το εργαλείο που επίσης ήταν για τα λαχανικά και κόβω. Καλέ, ό,τι θέλεις μπορείς να κάνεις. Εντάξει, τα κάνω πολύ γρήγορα. Να το και αυτό. Αν μπορούμε να το δείξουμε και αυτό. Όχι αυτό εδώ, αυτό εδώ. Να ρωτήσω κάτι, γιατί πρέπει δυστυχώς να κλείσουμε το φυστικό βούτυρο. Α, ναι, το dip είναι αυτό. Το dip είναι αυτό το που οποίο... απλά βουτάμε τα που θα ψήσουμε. Σωστά. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά. Ναι. Και ναι, μπορούμε... δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει με τα κράκερ. Αν θέλουμε, τα τρώμε και σκέτα. Είναι επίσης πολύ νόστιμο. Μας πήρε ακριβώς 11 λεπτά, φίλες και φίλοι, για να φτιάξουμε αυτές τις εξαιρετικές νοστιμιές για τα μικρά μας τα παιδιά. Αλλά και για μεγάλους, όπως είπαμε προηγουμένως, με τα dip μας, με όλα τα πάντα. 11 λεπτά και πόση άλλη ώρα ψήνουμε στο φούρνο. Ψήνουμε 25 λεπτά. 25 λεπτά. Ναι. Γρήγορο. Στους 200 βαθμούς στον αέρα, προθυμάζουμε σε 35 φούρνο. Περίπου λεπτά είμαστε έτοιμοι. Ναι. Και μπορούμε να κάνουμε και μεγάλη ποσότητα. Και υπάρχουν και συνταγές που πραγματικά είναι του πεντάλεπτου. Όταν λέμε του πεντάλεπτου, δεν χρειάζεται. Όλα αυτά καμία τα βρίσκουμε βέβαια στο blog σου, στο www.littlehandsblw.com. Και στο Instagram. Και στο Instagram, παρακαλώ. Εκεί βλέπετε καθημερινά πολλές ιδέες. Πάμε να σε γεμίσουμε με followers. Να μας ξανάρθεις, χαρά μου, όποτε θέλετε. Να έρθουμε λοιπόν. Τα γλυκά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και τα γλυκά, ό,τι μπείτε στη σελίδα, διαλέξτε και πείτε μου ποιο θέλετε να έρθω να φτιάξω. Σε ευχαριστούμε, Λένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ και καλή σας αρχή. Να είσαι καλά. Θα το χρειαστούμε. Λοιπόν. Ξεκινήστε εσείς να φτιάχνετε εκεί με τα μικρά σας τα παιδιά τις δημιουργίες, να αντιγράψετε λίγο όλο αυτό που κάναμε. Είναι εξαιρετικά εύκολο και πολύ γρήγορο. Και πολύ νόστιμο. Και πολύ νόστιμο. Και εμείς πάμε να πάρουμε λίγο ανάσες. Και να φάμε και να μάθουμε. Όμαστε.